Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, σήμερα 25 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση Επιλογές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μετά από 2 χρόνια έσμιξαν και πάλι οι οικογένειες. Τα χωριά γέμισαν με κόσμο και οι αυλές των σπιτιών ήταν γεμάτες με οικογένειες και παρέες που έψιναν το πατροπαράδοτο αρνάκι ή κατσικάκι. Στα πορόγια του Δήμου Συντικής έψισαν με την ψυχή τους, όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ του Χρήστου Κατσαρού που ακολουθεί. Πάσχα σήμερα και πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια για να ξαναδούμε αυτές τις εικόνες. Μετά από 2 χρόνια ξαναγιορτάζουμε. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα. Επιτέλους Πάσχα, παραδοσιακά χωρίς περιορισμούς. Πώς αισθάνεστε, περνάτε καλά το στάνο πορόγια, έχετε παρέα? Είμαστε όλοι χαρούμενοι με την οικογένεια, τα αδέρφια, τα εγγόνια, τα παιδιά μας και είμαστε μέσα στη χαρά και στην ευτυχία που είμαστε γεροί, δυνατοί και όλος ο κόσμος να περνάει έτσι καλά με την οικογένειά τους. Επιτέλους Πάσχα παραδοσιακά χωρίς περιορισμούς. Πώς αισθάνεστε, περνάτε καλά, έχετε παρέα για το σούβλισμα εδώ στο χωριό στα Νοπορογιά? Μετά από 2 χρόνια, λόγω κορονοϊού, ο καθένας καταλαβαίνει τη μεγάλη αξία της φετινής εξόρμησης στην εξοχή. Είχαμε όλοι λαχταρίσει τα χωριά μας, τους τόπους μας, τους δικούς μας ανθρώπους, που ούτως ή άλλως αυτές είναι και οι αξίες της ζωής και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι φέτος και ελπίζουμε ότι θα μείνουν έτσι οι συνθήκες για να το επαναλάβουμε και του χρόνου. Οι οικογένειες με τους φίλους και τους συγγενείς τους, όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από άλλες πόλεις, συγκεντρώθηκαν γύρω από το εόρτιο Πασχαλινό Τραπέζι. Έχουν έρθει φίλοι συγγενείς από τη Θεσσαλονίκη. Οικογένεια. Οικογένεια, φίλοι. Τοπικοί ή από άλλα μέρη της Ελλάδας? Από άλλα μέρη. Πες μας, από πού έχεις έρθει? Από τη Θεσσαλονίκη. Έχεις εδώ τους παππούδες? Τη γιαγιά. Ναι. Θα μας πεις χρόνια πολλά, Χρυσόνες, σήμερα. Χρόνια πολλά. Αυγό του γκρίσαμε με τη γιαγιά? Ναι. Τώρα οι άλλοι. Αυλές και κήποι αλλά και ύπαιθρος ήταν χώροι συνάντησης για να τσουγκρίσουν αυγά, να ψήσουν τον πασχαλινό βελία και άλλα εδέσματα, να χορέψουν και να ευχηθούν χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Εμείς με την κάμερα του TV Επιλογές βρεθήκαμε στα πορόγια στη υγεία του τέος Προέδρου κ. Λούδη, αλλά και στο κήπο του μουσικοδιδάσκαλου κ. Ζωήδη και της κυρίας Φιταγκουρίδου, όπου καλεσμένοι ήταν και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ελλάδος κ. Λιμπερίδης, για να καταγράψουμε αυτές τις στιγμές επανένωσης και χαράς. Κάντε, ναι! Χρόνια πολλά στους εορτάζουν. Έτσι. Ο γιατρός κύριος Ράπτης, ο οποίος μας εξήγησε πώς γίνεται το φρυγαδέλι, υπηρώτικο πασχαλινό έδεσμα, καθώς ο ίδιος κατάγεται από την Άρτα και ήρθε στάνω πορόγια από τη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται για να περάσει το Πάσχα στο σπίτι του πεθερού του. Πείτε μας λίγα λόγια ακριβώς τι είναι αυτό, γιατρέ. Αυτό είναι υπηρώτικο έδεσμα. Είναι μουσχαρίσιο σηκώτη, τυλιχτό με σκέπη και λέγεται φρυγαδέλι. Είναι λίγο διαφορετικό από τα γνωστά τοπικά έδεσματα, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Τι καλούδια έχει το πασχαλινό σας τραπέζι σήμερα? Το πασχαλινό μας τραπέζι έχει ανάμεικτα καλούδια από 2 τόπους, από Σέρες και από Ήπειρο. Έχουμε τον παραδοσιακό βελία, το κοκορέτσι μας το οποίο σιγοψύνεται και ένα άλλο παραδοσιακό υπηρώτικο έδεσμα, το φρυγαδέλι, το οποίο δεν είναι γνωστό στην περιοχή, αλλά είναι από το δικό μου τόπο που, όσο να είναι, οι παραδόσεις μας ακολουθούν. Είστε από εδώ ή έχετε έρθει στο χωριό για το σούβλισμα του πασχαλινού βελία? Έχετε έρθει από αλλού? Εγώ είμαι από την Άρτα και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχω την τύχη η γυναίκα μου να κατάγεται από τα Ανωπορόγια Σερών. Επομένως, νιώθουμε και αυτό τον τόπο δικό μας και όποτε μπορούμε, είμαστε εδώ με κάθε ευκαιρία. Χωρίζουμε για να το κόψουμε μια όμορφα και το άλλο να μείνει πάνω. Επίσης μας σύστησε να τρώμε με μέτρο το κατσίκι και γενικότερα το κρέας, ώστε να μην επιβαρύνουμε το σηκώτη μας. Γιατρέ μου, πόσο υγιεινό είναι το ψήσιμο στη σούβλα με τον τρόπο αυτό που γίνεται σήμερα? Φαντάζομαι την απάντηση την ξέρει ο καθένας, αλλά μία φορά το χρόνο, με μέτρο, με τρόπο, μπορούμε φυσικά να απολαμβάνουμε τα εδέσματα όπως προστάζει η παράδοσή μας. Σε τι ποσότητες πρέπει να καταναλώσουμε το κρέας μετά από 2 μήνες νηστεία? Ας βάλουμε στο μυαλό μας ότι προηγήθηκε και μια νηστεία. Το πάγκρεάς μας δεν είναι φυσικά συνηθισμένο στα λιπαρά, επομένως χρειάζεται σιγά σιγά με προσοχή προκειμένου να μην το κουράσουμε, έτσι, προκειμένου να μην κουράσουμε το πάγκρεας στη χοληφόρα μας. Επομένως σιγά σιγά
Υπάρχουν και αύριο και μεθαύριο ημέρες. Δεν χρειάζεται όλα μαζί να τα καταναλώσουμε ταυτόχρονα. Η κυρία Φιτακουρίδου που ήταν καλεσμένη ευχήθηκε χρόνια πολλά και ειρήνη στον κόσμο. Κυρία Φιτακουρίδου, μια δήλωση για τη σημερινή μέρα θα μας κάνετε? Ναι, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη, ελπίδα, ευημερία σε όλους και ειρήνη, γιατί στη γειτονιά μας δυστυχώς συμβαίνουν πολλά. Χριστός Ανέστη. Το γλέντι άναψε κυριολεκτικά στα σπίτια των ανοπολογιωτών, με τη μουσική και το χορό να έχουν την τιμητική τους. Το μυστικό του καλού ψησίματος, όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Ορόπουλος, είναι το μεράκι για κάθε είδους κρέας. Κύριε Ορόπουλε, ποιο είναι το μυστικό του καλού ψησίματος? Το μεράκι. Να έχεις μεράκι και να το γουστάρεις. Προτιμάτε κάθε χρόνο το Πάσχα να ψήνετε σουβλάκια ή ο αρνίκι και κατσίκι οβελία? Όλα μαζί. Οικογενειακά, αρνιά, κοντοσούβλια, μοσχάρια, σουβλάκια, κοτόπουλο, ό,τι μπορούμε. Παρόμοια απάντηση μας έδωσε και ο γιατρός κύριος Ράπτης. Κύριε Ράπτη, ποιο είναι το μυστικό του καλού ψησίματος? Καλησπέρα σας, καταρχήν χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Το φως της Αναστάσεως να φέρει σε κάθε σπίτι υγεία, ευτυχία, γαλήνη και ό,τι πουθεί ο καθένας. Το μυστικό του καλού ψησίματος είναι το καλό κρέας, που εδώ η περιοχή φημίζεται φυσικά, και το αργό ψήσιμο με αγάπη και φροντίδα. Και φυσικά οι καλές συμβουλές. Προτιμάτε να ψήνετε κατσικάκι ή αρνί κάθε Πάσχα? Θεωρητικά το αρνάκι είναι καλύτερο, διότι είναι λίγο πιο λιπαρό και ενδείκνεται για τη σούβλα. Αλλά ό,τι βρει ο καθένας, καλό είναι. Όσο για αυτούς που αναρωτιούνται πόσο κοστίζει ένα τέτοιο πασχαλινό τραπέζι, όλοι συμφώνησαν πως οι τιμές και φέτος ήταν προσιτές για τον κόσμο. Είναι παραγωγή μας ή τα αγοράσαμε σε καλή τιμή φέτος? Τα πήραμε σε καλή τιμή. Σε καλή τιμή. Σχολεία, τον αγοράσατε σε καλή τιμή φέτος? Όπως είπε και ο Παναγιώτης, από 10 μέχρι 12 ευρώ είναι λίγο αυξημένη τιμή, αλλά θεωρώ μια φορά το χρόνο που συνήθως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα δεν είναι παραδοσιακά το αρνίκι, το κατσίκι, η διατροφή των κατοίκων της Βορείου Ελλάδος, νομίζω ότι δεν είναι ακριβό, άρα λοιπόν ήταν σε προσιτές τιμές.